Τα δεδομένα στην υπόθεση αλλάζουν. Θα μα πει περισσότερο ο Ανδρέα Παφίτη. Ο Νίκο Αγγελή, 34 ετών, είναι το θύμα που δολοφονήθηκε. Μιχάλη στι 29 Αυγούστου έξω από την οικία του. Ο 34χρονο απεβίωσε και αποσυνδέθηκε σήμερα από τα μηχανήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσία, όπου και νοσηλευόταν. Πλέον οι ανακριτέ του τα ΜΧΟΣΤΟΥ του διερευνούν υπόθεση φόνο εκ προμελέτη και η αστυνομία θα προχωρήσει στην έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψη των δύο ατόμων που τελούν υποκράτηση. Σημαίνονται ότι τα δύο άτομα που κρατούνται είναι η γυναίκα ηλικία 32 ετών και άνδρα 42 ετών, ο οποίο παραδέχτηκε ότι χτύπησε τον 34 χρόνο. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Με αφορμή τα όσα θλιβερά διαδραματίστηκαν στην κοινότητα τη Κλωρακά, ο Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ επισκέφθηκε το απόγευμα το συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμεναν μετανάστε και την αστυνομική διεύθυνση πάφου. Αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματεία του Κόμματο, Στέφανο Στεφάνου, επισκέφθηκε την κοινότητα Χλώρακα, αφού προηγουμένω επισκέφθηκε τα γραφεία τη Αστυνομική Διεύθυνση ΠΑΦΟΥ, όπου ενημερώθηκε για όλα όσα διαδραματίστηκαν κατά το διήμερο 28 και 29 Αυγούστου. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκεί υποδομέ για να.